Κύριε, εγώ δεν σας πρόσβαλα. Κύριε βουλευτά. Εγώ δεν σας πρόσβαλα. Κύριε βουλευτά. Ξέρουμε να διαβάζουμε. Κύριε εντάξει. Βουλευτά, κρατηθείτε, γιατί αν έτσι ακριβώς συμπεριφέρεστε στο διάλογο, προφανώς δεν εκπροσωπείτε την οροφή των πραγμάτων. Θα έλεγα λοιπόν. Να καταλάβετε ότι είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε, άλλο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλο Βουλή. Κύριε βουλευτά, τέταρτη φορά με διακόπτετε. Θα σας είχαν αποβάλει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αν διακόπτατε έτσι. Προφανώς εσείς δεν το πράτε εδώ. Καλά κάνετε. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή όταν εσείς μιλάτε προσωπικά για κόμματα, διότι θέλετε να μας βάλετε μια ταμπέλα, κρατήστε την ταμπέλα σας εσείς. Κρατήστε την. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, νομίζω ότι όλα αυτά δεν αφορούν την Επιτροπή και κυρίως τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να συνεχίσουμε επί τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο ακόμη δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή, είναι υποδιαβούλευση. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις απόψεις όλων, ελάτε, εσείς αλλά ας συνεχίσουμε επί του θέματος. Αφήστε με λοιπόν να τελειώσουμε το θέμα. Μην μπλέκουμε έτσι. Κύριε πώς παρεμβαίνετε έτσι. Θα παρακαλέσω. Το bullying. Ωραία, μην παρεμβαίνετε. Αφήστε να κλείσει το θέμα. Το bullying το οποίο κάνει ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος βουλευτής. Θα παρακαλέσω να προστατεύσει. Θα είχα τελειώσει αυτό που θα ήθελα να πω. Καταλαβαίνω. Θέλει να επιβάλλει την άποψή του. Έτσι έχει μάθει. Λέω λοιπόν ότι. Έως πότε θα ανεχόμαστε αυτές τις προσβολές εδώ. Έως πότε. Έως πότε. Είναι απαράδεκτα πράγματα, πρόεδρε. Εσείς τι είστε, να προσβάλλει επί 10 λεπτά. Εσείς τι είστε, κύριε. Δεν γίνεται. Εσείς τι είστε. Θέμα διαδικασίας. Τι είστε εσείς. Τι θέλετε να κάνουμε. Τι να σταματήσουμε, να διακόψουμε, να διακόψουμε. Είμαι να σας απαντήσω. Να γίνουμε ρεζίλια. Ναι, εσείς τι είστε. Τι είστε, κύριε. Αν ήρθε εδώ να μας προσβάλλει, να φύγουμε. Λέω λοιπόν, εσείς με προσβάλλατε. Αν δεν αντιδράμε, αν δεν αντιδρούσαμε, κύριε. Εσείς με προσβάλλατε. Λέω λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί. Καλά κάνει, γιατί. Έξω είναι το ιατρείο. Λέω λοιπόν. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Πατούλη, σας κλείνει το λόγο. Κλείνει το λόγο. Τι είπε τώρα. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Πατούλη. Τέτοιες προσβολές δεν τις ανέχουμε ούτε εγώ. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Θηβέ, έχετε το λόγο. Να αποχωρήσετε. Συγγνώμη πολύ. Αλλά με τέτοια έκφραση και με τέτοια συμπεριφορά είναι καλύτερα να αποχωρήσετε, κύριε Πατούλη. Αν δεν θέλετε να ακούσετε τις απαντήσεις που ήθελα να δώσετε. Έχετε επικοινωνήσει με τον Υπουργό. Περιμένουν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά καταχράστε το λόγο και το χρόνο έτσι. Εγώ το προκαλώ. Ναι, βεβαίως. Εντάξει. Αλλά θα μπορούσατε να το κλείσετε με μία κουβέντα. Με μία κουβέντα. Όταν μίλαγα στα ώρα, κύριε Παντούλη, είχατε από την αρχή μια προσβλητική συμπεριφορά. Εντάξει.